Γίνουν τα φτωχά λαϊκά στρώματα. Μεγάλη ήταν η συμμετοχή σήμερα στη συγκέντρωση διαμαρτυρίας και την πορεία που πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της 24ωρης απεργίας κόντρα στο νομοσχέδιο της κυβέρνησης για τα εργασιακά. Το νομοσχέδιο αυτή τη στιγμή αυξάνει καταρχήν το ωράριο. Είναι ένα ελεύθερο ωράριο στα χέρια του κάθε επιχειρηματία. Είναι ένα ελεύθερο ωράριο και για τα Σάββατα. Και εμείς αυτό το νομοσχέδιο θα αντισταθούμε και αυτό είναι δεδομένο. Καταργείται το πενθήμερο. Και το βασικότερο απ' όλα είναι ότι καταργείται το 8ωρο. Και αυτό είναι ένας αγώνας ο οποίος καταρτήθηκε πριν 120 χρόνια και εμείς δεν πρέπει να το απεμπολίσουμε. Το συνδικαλιστικό κίνημα και οι εργαζόμενοι συνολικά σε δημόσιο και ιδιωτικό τομέα θα διεκδικούν ανθρώπινη εργασία και μισθούς με αξιοπρέπειας. Νομίζω είναι το πιο σημαντικό στις μέρες που ζούμε, στις μέρες της ακρίβειας, της στοχοποίησης. Εργαζόμενοι του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, με πανό και συνθήματα, αντιτάχθηκαν στις ρυθμίσεις που προβλέπει το νομοσχέδιο, ξεκαθαρίζοντας ότι δεν θα δεχθούν ο κόσμος της εργασίας να γυρίσει δεκαετίες πίσω και μια σειρά από δικαιώματα να καταπατηθούν. Οι δημόσιοι υπάλληλοι και οι εργαζόμενοι στο ιδιωτικό τομέα ενώνουν σήμερα τη φωνή τους και στέλνουμε το μήνυμα στην κυβέρνηση ότι εμείς θα είμαστε στον δρόμο του αγώνα και θα διεκδικούμε μισθούς αξιοπρέπειας και συνθήκες εργασίας αξιοπρεπείς για τους εργαζόμενους. Σήμερα διαδηλώνουμε για κάτι πολύ βασικό. Τα νοσοκομεία, τα οποία αυτή τη στιγμή είναι μειωμένο το προσωπικό, διαδηλώνουμε για μια καλύτερη ζωή και για τα παιδιά μας και για τους πολίτες αυτού του τόπου. Μισθή πείνας, κατάργηση 8ωρου, χάσιμο 12 ετών από την εργασία στις τριετίες, κατάργηση πενθήμερου και μια σειρά από άλλες αποφάσεις που στερούν το δικαίωμα της αξιοπρεπούς διαβίωσης από τους εργαζόμενους, θα βρουν απέναντι το σύνολο των εργαζομένων που δεν θα πάψουν, όπως είπαν, να διεκδικούν το αυτονόητο. Προσπαθεί να πιάσει τους εργαζόμενους στον ύπνο και από κοντά σιγοντάρει και η ΓΕΣΕ και εδώ το εργατικό κέντρο, το οποίο δεν παίρνουν απόφαση. 31 εργατικά κέντρα και 18 ομοσπονδίες δίνουμε απάντηση και σε αυτούς και στην εργοδοσία ότι εδώ δεν θα επιβάλλεται ωράρια μεσαίωνα. Καλούμε τους εργαζόμενους σημερινή απεργιακή συγκέντρωση και τις επόμενες μέρες οργανωμένα μέσα από τα σωματεία, όταν θα έρθουν αυτές τις συμβάσεις να τις υπογράψουμε στους χώρους δουλειάς, να τις πετάξουμε στη μούρη τους.